Θέλω να κάνω μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά το πώς εξελίσσεται, πώς εξελ... γιατί τελειώνει μάλλον το ζήτημα με το Πόρτο Κατσίκη. Ξέρετε ότι διαχρονικά στο Πόρτο Κατσίκη υπήρχαν προβλήματα πολύ σοβαρά, τα οποία δεν άρμοζαν ως εικόνα για τη Λευκάδα. Αναφέρομαστε σε προβλήματα ανομίας, σε προβλήματα αισθητικής, και πολλά, και πολλά άλλα, όπως το λένε, κοσμητικά επίθετα μπορούσε κανείς να βάλει. Ε, πρέπει να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε πια ότι το πόρτο κατσίκι, ε, ύστερα από τις αποφάσεις που τις γνωρίζετε και που έχουμε πάρει, ε, αφενός μεν δημοπρατήθηκαν οι καντίνες, οι καντίνες ολοκληρώθηκαν, κατασκευάστηκαν, μισθώθηκαν, είναι εξαιρετικές από άποψη αισθητικής. Ε, έχουν ξεκινήσει και δουλεύουν αυτοί που τις μίστοσαν. Έγιναν επίσης παρεμβάσεις ε, σε, όλο το σύνολο, σε όλη την περιοχή ας πούμε, του Πορτοκατσικιού, δεν αφορά μόνο τις καντίνες. Έγιναν παρεμβάσεις στα κιόσκια, έγιναν παρεμβάσεις που αφορούν θέματα ασφαλείας, έγιναν παρεμβάσεις, επαναλαμβάνω, στα κιόσκια. Έγιναν παρεμβάσει. Νίκο ε, έχει χαλάσει τούτο, άρα μόλι τελειώσω τι ανακοινώσει, μιλάω από τούτο να κάνουμε ένα κλείσιμο και ένα άνοιγμα. Ε, έγιναν παρεμβάσει στα κάγκελα ε, ενώ στα κάγκελα που είναι οχι στη σκάλα, πάνω ε, και που αφορούν θέματα επίση ασφαλεία. Ε, έγιναν επιδιορθώσει το αλέτες και ε, ανέλαβαν και έχουν άνθρωπο οι ίδιοι καντινιέρδε με βάση αυτά που προβλέπαμε μέσα από τις συμβάσεις παραχώρησης της καντίνας να έχουν την ευθύνη οι ίδιοι να καθαρίζουν το χώρο, γιατί ουσιαστικά θέλει 15 ώρες, 16 να έχει άνθρωπο εκεί πέρα, δεν είναι ζήτημα δηλαδή δύο και τριών ωρών ή να πάει κάποιο μια φορά να καθαρίσει. Είναι πάρα πολύ αυτό εννοώ. Επίση επίσης την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η παρέμβαση από την άποψη των ασφαλτοστρώσεων γιατί στο έργο των εγκρεμνών ένα μικρό κομμάτι, μια δαπάνη, αν θυμάμαι γύρω σε 100-150 αφορούσε παρέμβαση στο Πορτοκατσίκι. Έγινε αυτή η παρέμβαση στα ασφαλτικά, δηλαδή κάποια τμήματα έχουν ασφαλτοστρωθεί προς το τέλος, δηλαδή φτάνοντας στο Πορτοκατσίκι. Ε, θέλω επίσης να πω, να θυμίσω ότι είχε γίνει ο διαγωνισμός για το πάρκινγκ. Επομένως, η εικόνα του Πόρτο Κατσικίου δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και από την άποψη επαναλαμβάνω της νομιμότητας και της αισθητική, και όχι μόνο. Προφανώς είναι μια δύσκολη περιοχή γιατί δέχεται πάρα πολύ κόσμο. Ε, την Τετάρτη σχεδιάζομαι να γίνουν και κάποιες άλλες μικροπαρεμβάσεις. Ε, και τέλος να ενημερώσω επίσης ότι στις 20 του μήνα, όπως και σε άλλα μέρη της Λευκάδας, δημοπρατούνται θέσεις μίστοσης ομπρελών και στο πορτοκατσίκι, στο μπροστινό τμήμα, όχι στο ζωνοποιημένο, το επικίνδυνο ας το πούμε, ούτω ώστε να εκλείψει και αυτό το κυνηγητό που παίζαμε πέρυσι να βάνουν ομπρέλες, έχουν βάλει ήδη και τώρα, Παρανόμω. ο μήνα έχει 12. 20 έχουμε το διαγωνισμό έτσι κι αλλιώ. Ε, Επομένω, θα δημοπρατηθούν και αυτά τα τμήματα. Άρα, οι πλειοδότε νομίμως θα κατέχουν αυτό που θα κατέχουν. Άρα, νομοποιούμε και αυτό το κομμάτι τη παραλία και των ομπρελών. Περισσότερε λεπτομέρειε μπορεί να πει και ο κύριο Κατηφόρη, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ή ο κύριο Βλάχο, οι οποίοι ασχολήθηκαν πιο πολύ με το ζήτημα και πιο αναλυτικά. Μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι όλο αυτό που είπα και που λίγο πολύ αρκετέ από αυτέ τι αποφάσει τι ξέρατε, γιατί συλλογικά τι πήραμε, έχει να κάνει με μια εικόνα που αναπαράγεται σε συγκεκριμένα μέσα μαζική ενημέρωση, δυστυχώ λευκαδίτικα, δυστυχώς, τα οποία ενώ σιωπούσαν τα προηγούμενα πολλά χρόνια, ε, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο Πορτοκατσίκι. Τώρα που το πρόβλημα διορθώθηκε. Και εγώ καλώ όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ε, να πάνε μια βόλτα και να δουν την εικόνα και να κρίνουν τα ίδια και να μην ακούν τι λέω εγώ, αλλά να κρίνουν τα ίδια.